ότι από σήμερα το βράδυ θα πάει, θα πάρει τελικά, θα ξεκινήσει. Μόνο και μόνο. Επειδή δεν είναι δυνατόν να μην πάω τώρα, να μην στείλω στο κορίτσι την πίτα που σχέθηκα. Αν δεν τη φέρω μαζί, άμα, μπορεί και να με αποκληρώσει. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Τώρα έχει πάει. Οπότε ήδη θα την περιμένω. Έχει πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρία Άννα μου, δεν χρειάζεται να κουραστείτε. Μια χαρά είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ήδη έτοιμη η πίτα. Σε κόπο τη γυναίκα. Λοιπόν, Πέτρο μου, με τους φίλους σου, είμαι σίγουρη ότι όπως σε ξέρω, όσο σε ξέρω, αυτό το λίγο και αυτό, αυτή την ώρα που είμαστε εδώ μαζί παρέα, πρέπει να έχεις τους ίδιους φίλους από παλιά. Ναι, ναι. Γενικώς, επειδή είμαι πολύ κοινωνικό έτσι, παιδί, μ' άρεσε να με λέω παιδί, γιατί δεν θέλω να μεγαλώσω ποτέ, κάνω φίλους. Και περιστασιακούς, όχι επειδή δεν το θέλω, αλλά να, για παράδειγμα τώρα θα μείνω στην Κύπρο, θα πηγαίνω έρχομαι για 3 μήνες για το Like a Star. Αναγκαστικά γνώρισα ανθρώπους καινούργιους, που είναι φίλοι μου και τους αγαπώ και μας και βγαίνουμε μαζί. Όταν τελειώσει όλο αυτό, θα πάω εγώ στην Ελλάδα, θα είναι αυτή εδώ πέρα, δεν θα μπορούσα να κρατήσω τη φιλία για να πεις. Όμως υπάρχουν 1-2 άνθρωποι στη ζωή που τους έχεις παντού μαζί σου. Και εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους έχω παντού μαζί μου στη ζωή μου και τους κουβαλώ. Όπως επίσης εγώ θεωρώ ακόμα και τον δικό μου άνθρωπο φίλο μου. Θέλω να σου πω ότι πέρα από την προσωπική σχέση, εγώ μπορώ να πω το κουτσομπολιό μου, να βρίσω, να πω κάτι. Ναι. Τον άνθρωπό μου, στην κοπέλα μα μου. Είναι δηλαδή, μαγικό αυτό. Το βλέπω έτσι. Ναι, να είναι και ο άνθρωπός σου και ο καλύτερος σου φίλος, να είναι τα πάντα. Αν το πετύχεις αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αλλά είμαστε. Το να πεις φίλους αυστηρά, πρέπει να το περιορίσεις σε 1-2-3 πρόσωπα. Ναι. Αν το ανοίξεις, δεν είσαι φίλος, είσαι πολιτικός βουλευτής. Καλή επιτυχία στην επόμενη εβδομάδα σε όλους εκλογές. Ναι. Λοιπόν, βρήκαμε το τέρι σου εμείς. Το τέρι μου. Ναι. Με ποιον ταιριάζω εγώ. Όχι, βρήκαμε το τέρι σου. Το τέρι μου. Ναι. Εκτός από τη μάνα μου. Ναι. Και είπα ότι τη μάνα μου ήταν το χειρότερο που θα μου είχε συμβεί σήμερα. Όχι. Έρχεται κι άλλο. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Τώρα έρχονται τα χειρότερα. Καλώς το αυτό είναι το αγόρι μου, να ξέρεις. Δεν είναι το τέρι μου, το αγόρι μου. Νόμιζα να γλιτώσεις σήμερα από μένα. Μάνος Πανόπλος. Εσύ, Χριστιανά, πολύ ωραία το είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ακούμε. Είμαστε όλα αυτιά. Σε ακούμε. Μάνο, κάτσε να εξηγήσουμε ότι εμείς είμαστε μαζί περισσότερα χρόνια από ότι είμαστε με τις γυναίκες μας. Αλήθεια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και με τα παιδιά μας και... Και έτσι όπως το πάμε, δυστυχώς και με τα αδέρφια μας. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Πλέον έχει... Είμαστε μαζί 16 χρόνια. 16 χρόνια, οπότε τον ξέρεις και από την καλή και από την ανάποδη τα πάντα. Ακριβώς, πολύ πριν τα σύμφωνα συμβίωσης, εμείς είχαμε φτιάξει ένα φωνή δικό μας. Με 100 ευρώ το φωνή, ναι. Ακριβώς. Έχω λεφτά, μπορώ να αγοράσω? Μπορώ να πάρεις ένα φωνή συμβίωσης να μείνουμε μαζί. Με τα παιδιά. Έχουμε 4 παιδιά. Άλλωστε και έτσι τα λέμε. Παιδιά μας είναι ακριβώς. Όλους τους πατεράδες μας έχουν. Όχι, μάλλον να το πούμε. Γιατί τα παιδιά μου, άμα τα δεις, έχουν και τα δύο τα μάτια του μάνου μου. Τα δύο τα δικά σου. Ναι, τα δικά μου. Τα παιδιά μου, τα μάτια τα δικά σου. Ναι. Έτσι είναι οι οικογένειες. Έτσι είναι οι οικογένειες. Λοιπόν, μάνο μου, σ' ακούμε. Πες μας λοιπόν για τον Πέτρο, για το πώς ήρθατε κοντά εσείς οι δύο, πώς ξεκινήσατε και δουλεύατε μαζί και για τη σχέση που έχετε. Εντάξει, γενικότερα θα την χαρακτήριζα μαγική σχέση. Γιατί δεν είναι πλέον επαγγελματική, έχουμε ξεφύγει από αυτό το επίπεδο. Γνωριστήκαμε πριν από 16 χρόνια όταν σε ένα ραδιοσταθμό έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Με τον Πέτρο δεν γνωριζόμασταν πιο παλιά. Τότε λοιπόν αρχίσαμε να γνωριστούμε. Όλοι έψαχναν να βρουν κάποια παιδιά να κάνουν πρωινή εκπομπή. Οι υπόλοιποι κοίταζαν προς τον τοίχο και τα παράθυρα για να γλιτώσουν το πρωινό ξύπνημα. Έλα, πες το καλό. Εμείς τα παιδάκια που κάθονται στον πάγκο και περιμένουν να μπουν να παίξουν μπάλα, λέγαμε. Κύριε. Αλλά ψάχναν όλοι να βρουν κάτι. Τελικά μας επέλεξαν. Να τους βάλουν πρωί, 6 ώρα το πρωί, προκειμένου να τα παίξουν και να πει παρετούμαστε να μην δώσουν αποζημίωση. Ναι. Αλλά εμείς δεχτήκαμε και πήγαμε. Δεχτήκαμε. Τους την κάναμε. Και για την ακρίβεια έχουν αποζημιωθεί όλοι γιατί έχουν φύγει όλοι. Έχουν παρετηθεί όλοι τριγύρω μας. Έτσι. Εκτός από εμάς. Και θέλω να ξέρεις ότι με τον Μάνο, ο Μάνος είναι εξίσου σοβαρό, είναι παιδί σαν και εμένα σοβαρό. Δηλαδή, κατάλαβα. Ό,τι γνωρίζει για μένα σοβαρό, είναι και ο Μάνος το ίδιο σοβαρό. Και γι' αυτό ταιριάξαμε. Από τη σοβαρότητά του ήταν αυτή που με κέρδισε. Να τον καταλαβαίνεις αμέσως. Ναι, ναι. Είναι η σοβαρότητα που με κέρδισε. Και γι' αυτό και πορευόμαστε μαζί στο ραδιόφωνο τα τελευταία 16 χρόνια. 16 χρόνια πρωινή. Πρωινή εκπομπή 16 χρόνια, λόγω της σοβαρότητας αυτής που μας διακατέχει. Έχει και πολύ πρωινή. Ναι, πολύ. Από 6 ώρα έχουμε ξεκινήσει, 7. Και να πούμε, μάλλον δεν τροπή να πούμε ότι κλείσαμε τουλάχιστον 5 ραδιόφωνα και 5-6 κανάλια μαζί. Ναι, καταφέραμε να ρίξουμε μέχρι και σταθμό στο ίντερνετ, να πέσει το ίντερνετ. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή και νομίζω. Εντάξει, πραγματικά. Αν κάποιο από του δυο μα λίγο.
αρχίζει και κουτσένει, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μέχρι και για πρωθυπουργία στην Ελλάδα. Αλήθεια, μπορώ να φανταστώ τι θα ακούει ο κόσμος στην εκπομπή σας. Η εκπομπή μας δεν την ακούν πολλοί άνθρωποι. Μόνο ενημέρωση. Ναι, μόνο ενημέρωση ακούνε. Ευτυχώς δεν την ακούν πολλοί άνθρωποι. Γύρω στους 300.000 άνθρωποι κάθε πρωί. Ευτυχώς δηλαδή, δεν είναι μία από τις πρώτες εκπομπές της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό οφείλεται στη σοβαρότητα, σε αυτές τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε γύρω στον αθλητισμό κτλ. Ναι. Μανώ, άμα δει δαχτυλίδι εδώ. Είναι ποδοσφαιρικό δαχτυλίδι. Θα στα πω όταν έρθω. Δεν μπορώ να τα πω τώρα. Είναι με τον αέρα. Τα κουσκούς θα στα πει εκτός. Ναι. Είναι. Θα μου τα πει εκτός. Όσοι θα λένε οι άντρες μεταξύ τους. Έτσι. Ναι, και να ξέρεις, με παρακαλά γονατιστή εδώ. Δεν το βλέπεις τόση ώρα. Εσύ δεν είχαμε δορυφόρο. Να έρθεις στην εκπομπή μας στην Ελλάδα. Λέω δεν θέλω. Εγώ δεν μπορώ έτσι απλά. Τι μου πιέζεται. Να κάνουμε μια σύσκεψη. Να αποφασίσουμε. Αν δεν έρθει, θα έρθω εγώ στην Κύπρο. Μάνο, κάτσε να κάνουμε μια σοβαρή σύσκεψη όπως κάνουμε πάντα. Μία κανονικά δεν βγάζεις πέρα μαζί τους εύκολα. Περίμενε ένα λεπτό πέρα. Να κάνουμε σύσκεψη να δούμε αν θα είναι καλεσμένοι. Ναι, σοβαρή σύσκεψη λοιπόν, τώρα. Να το σκεφτούμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, να έρθεις. Τελικά. Εμείς το σκεφτόμαστε πολύ ώρα. Βγήκε έτσι η απάντηση. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα μας πολύ έπρεξες. Που αποδεχτήκατε το αίτημά μου. Τιμή σου. Τιμή σου. Ναι. Μπράβο. Τιμή μου μεγάλη. Τιμή μου. Μάνο, έχετε τσακωθεί καμιά φορά οι δυο σας? Βεβαίως, συνέχεια τσακωνόμαστε. Και μετά από πόσα γίνεται λεπτά. Μια υγιή σχέση χωρίς ακομό. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μετά από πόσα λεπτά τα βρίσκεται. Ναι. Την ώρα που τσακωνόμαστε, τα βρίσκουμε παράλληλα. Τα βρίσκεται κιόλας. Ναι, γιατί τρώμε δεν μαζί ταυτόχρονα. Με το να μην ο ένας να κάνει, ας πούμε, μουτράκια στον άλλο. Κάνουμε τις σαχπινιές μας ο ένας στον άλλο και μετά συνεχίζουμε με το χαμόγελο, με την τρέχα. Για ποιο λόγο τσακώνεστε, για την τυρόπιτα, ας πούμε, που κάποιος την έχει φάει και τι, για ποιο λόγο? Τι μου θύμισες τώρα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το φαντάστηκα ότι είναι ένας. Παρότι δεν μου φαίνεται και εμένα μου φαίνεται, ο Πέτρος. Είναι πολύ γρήγορα και μπορεί να φέρει πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κοίτα να δεις, Μάνο μου, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον Πέτρο να κάθεται και να τρώει αργά και με την ησυχία του και με την ηρεμία του. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαν τη μηχανή που κάνει τον κυμά. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και εμένα να φανταστείς ότι δεν τρώω πολύ, ναι. Έχουμε μια υγιή σχέση. Τρώω εγώ, τα παίρνει τα κιλά ο Μάνος. Είναι πολύ υγιή. Το έχετε συνεννοηθεί. Ναι. Εγώ σου πίνω πάντα δύο καφέδες γιατί ο ένας κίνεται. Πότε δεν έχω κρατήσει τον πρώτο καφέ ζωντανό. Πέφτει πάνω στα. Δηλαδή είμαι ο εχθρός του ηχολήπτη, του τεχνικού κτλ. Α, καλά. Και το καλά. Φοβερό είναι ότι τον ενοχλούν πάντα τα πράγματά μου που τα μολάω από εδώ και από εκεί στο στούντιο. Αλλά πώς καταφέρνει πάντα και ρίχνει τα δικά του, δεν έχω καταλάβει. Μάλιστα. Μάνο μου, έχει κάτι που θες να του πεις πριν σε χαιρετήσουμε, πριν κλείσουμε τη σύνδεση? Πάρα πολλά θα ήθελα να του πω, αλλά έλα, αυτή ξέρω. Τη στιγμή... Έλα, ναι. Πες το, έλα. Γύρνα πίσω το Μάρι, με έχεις αφήσει κάθε δεύτερα μόνο. Πρώτα απ' όλα, ναι, γύρνα πίσω να κανονίσουμε τις άδειες του καλοκαιριού. Έχω φύγει τώρα. Δεύτερον, κάθε Δευτέρα είμαι στην Κύπρο και δεν μπορώ να είμαι στην εκπομπή. Φωτογραφία. Χριστιανά, φωτογραφία. Αυτό, selfie, να βγάλω. Μεταξύ μας αυτό, ναι. Εντάξει. Μετά το τι άλλο. Γίνα γρήγορα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αγάπη μου. Θέλω να πεις δυνατά στην εκπομπή πως είναι το για σένα, αγαπημένο μου, στα ιταλικά που σου έχω μάθει τόσο καλά. Αυτό, εγώ με το αγγούρι μόνο θυμάμαι που μου μάθες. Τι ήταν αυτό? Αυτό με το αγγούρι. Με το αγγούρι, ήταν το αγγούρι για σένα. Δεν κολλάει τώρα. Στα ιταλικά, γιατί ο Μάνος έχει μάθει ιταλικά όποιος μιλάει ιταλικά στην Ελλάδα. Από τον Κολτεμπέλα με την Χριστίνα Παπά, όλοι μάθανε από τον Μάνο. Και ο Κολτεμπέλα με κοιτάς που είναι Ιταλός. Με δουλεύεις τώρα ή σοβαρά μιλές, γιατί δεν ξέρω και πότε μου κάνει πλάκα. Μάνο, μίλησε έτσι λίγο, τρέλανε την λίγο. Πες ένα περτέ, για σένα ρε Πέτρο. Περτέ, Κριστιανά. Κριστιανά, Εμμανουέλ, Εσπανόπουλο, Πέτρο, Πολυκρονίδη. Μάτσι, Ντατένε, καμένη στο δέσταμα. Και τροκότη, τίκη. Πόρτσα. Μάλιστα, αυτό, εντάξει, μια χαρά. Κατάλαβε, δεν ξέρει κοπέλα τελικά. Ναι, μια χαρά. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, φιλιά πολλά σε όλους. Καλή δύναμη να έχεις, καλό κουράγιο. Τα λέμε αύριο 7 και 4. 7 ώρα είναι η κομπή, ξέρεις, εγώ είμαι πάντα 7 και 4. Αλλά 7 και 4 πηγαίνεις, μια χαρά σε βρίσκω.